της Τσανούσης, Κούτρας, Θεοδωροπούλου, Ευγενίας. Παρακαλώ, ό,τι ρωτήσετε. Γιατί προχωρείτε σε μια κίνηση τέτοια χωρίς να έχει γίνει ακόμη έλεγχος, τουλάχιστον από ό,τι μας έχει πει ο έτερος δικηγόρος από τους συγγενείς? Δεν γνωρίζω, κύριε, ποιος είναι ο δικηγόρος ο έτερος. Εγώ είμαι εξοδετημένος από έναν ξάδερφο της Τσανούσης. Προχωρούμε σε κίνηση για να εξακριβωθούν, νομική κίνηση για να εξακριβωθούν τα αίτια πρώτα απ' όλα του θανάτου της σπίτων οικοκυράς του ζευγαριού, το οποίο ήδη προφυλακιστήσα κυρία Πισπυρίκου και ο κύριος Δασκαλάκης. Θα πρέπει να δώσουν εξηγήσεις πώς είχαν και ποιες ήταν οι συνθήκες υπό τις οποίες πρόσεχαν την ηλικιωμένη γυναίκα και πώς το πληρεξούσιο έδινε τη δυνατότητα να διαχειρίζεται την περιουσία. Εμείς προχωρούμε σε κίνηση νομική, διερευνούμε όλες τις αιτίες και ο κύριος εισαγγελέας θα ασχοληθεί περαιτέρω για τα υπόλοιπα τα οποία υπάρχουν. Εμείς... Μας περιγράφει η νομική κίνηση, λίγο να καταλάβει ο κόσμος. Η νομική κίνηση είναι η αποσφράγηση καταρχάς του ακινήτου, την οποία έχουμε καταθέσει σήμερα, για να δούμε αν υπάρχει κάποιο σημαντικό έβριμα εκτός από περιουσιακό στοιχείο μέσα στο ακίνητο της κυρίας Κούτρας Θεοδωροπούλου, της αημνής του κυρίας Κούτρας, η οποία δυστυχώς, αλλά ευτυχώς που υπάρχουν όμως οι συγγενείς, οι μακρινοί συγγενείς βέβαια, τα ξαδέρφια, τα οποία θέλουν να διαπιστώσουν η περιουσία της, τι έχει γίνει και πώς έχει αποκομίσει, εάν έχει αποκομίσει κάποιος, οτιδήποτε που δεν έπρεπε να αποκομίσει. Αφήνετε κάποιες υπόνοιες για τη Ρούλα Πισπυρίκου και το Μάνο Δασκαλάκη, γιατί κάτι έχουν κάνει λάθος? Ακούστε, υπόνοιες από την πλευρά των συγγενών δεν μπορούν να γίνουν νομικές πράξεις. Νομικές πράξεις γίνονται οι στοιχειοθετημένες με αποδείξεις και με δικόγραφα αιτήσεις των πλειοψηφίων δικηγόρων. Εγώ ως πλειοψηφίος δικηγόρος έχω την υποχρέωση να καταθέσω αίτηση αποσπράγησης του ακινήτου. Δεν γνωρίζω οι υπόλοιποι συγγενείς τι έκαναν με άλλον συνάδελφο. Εγώ έχω λοιπόν υποχρέωση να καταθέσω την αποσπράγηση του ακινήτου για να δούμε σε αυτό το ακίνητο έχει κοπεί το ρεύμα από τον Αύγουστο του 2021. Πλήρωνε το ζευγάρι κύριο Πισπυρίκου και κύριο Δασκαλάκης τα ενίκια τα οποία όφιλε να πληρώσει? Υπάρχουν οφειλές? Διότι εδώ υπάρχει ότι η οφειλή που το ακίνητο έχει ως βάρος είναι πολύ μικρότερη από την αξία του ακινήτου. Άρα λοιπόν θέλουμε να δούμε το εξής. Τα αίτια, επειδή ρωτήσατε γιατί προχωρούμε σε αυτή την πράξη, προχωρούμε πρώτα απ' όλα, ο εντολέας μου ζητεί να μάθει τα αίτια του θανάτου, διότι η κυρία Πισπυρίκου είπε ότι η Θανούσα είχε αποθάνει από καρκίνο. Δεν πέθανε από καρκίνο, πέθανε από ποθελαϊκά αίτια. Δεν μπορεί λοιπόν το ζευγάρι Πισπυρίκου Δασκαλάκη άλλα να λέει τη μία ώρα, άλλα να λέει την άλλη ώρα. Πότε θα πρέπει να πει ο ανακριτής. Ο εντολέας σας για το θάνατο της σπίτων οικοκυράς, της συγγενής? Δεν τον ενημέρωσε κανένας. Και μάλιστα, όχι, συγγνώμη. Και μάλιστα δηλώθηκε μία μέρα μετά στο νοσοκομείο. Δεν σας κάνει εντύπωση εσάς που μία μέρα μετά το θάνατό της καθυστερημένα δηλώθηκε ο θάνατος στο νοσοκομείο? Δηλαδή είχε πεθάνει σήμερα και δηλώθηκε αύριο. Αυτά τα πράγματα μόνο στην Ελλάδα συμβαίνουν. Κύριε Θεοδωρόπουλε, εκτός από την αίτηση αποσφραγής, θα κάνετε και κάποια μηνυτήρια αναφορά? Κοιτάξτε, η μηνυτήρια αναφορά δεν είναι εναντίον κάποιου. Η μηνυτήρια αναφορά είναι ενώπιον του εισαγγελέως πρωτοδικών για να μπορέσουμε να καταστήσουμε οποιονδήποτε είναι υπεύθυνος για τα αίτια ή την κατασπατάληση των χρημάτων και της περιουσίας της Θανούσης κυρίας Κούτρας, Κούτρα της αημνής του, Κούτρας Θεοδωροπούλου Ευγενίας, η οποία ήταν σπιτονοικοκυρά. Καταθέσατε μηνυτήρια αναφορά δηλαδή? Θα καταθέσουμε μηνυτήρια αναφορά που σημαίνει τι, για να μην μπερδεύεστε οι δημοσιογράφοι. Η μηνυτήρια αναφορά σημαίνει ότι ζητούμε από τον κύριο εισαγγελέα να καταστήσει υπευθύνους και αν όχι ενόχους ή υπόπτους πρώτα απ' όλα όποιους ήταν ένοχοι για την εγκατάλειψή της πρώτα απ' όλα από την υγεία της, ως προς την υγεία της. Και κατά δεύτερον, όποιος έχει κατασπαταλήσει την περιουσία της με οποιοδήποτε τρόπο, με οποιοδήποτε πλειοξούσιο το οποίο εμείς προσβάλλουμε αν είναι πλαστό ή όχι. Αυτό θα πρέπει να το αναζητήσει η δικαιοσύνη. Θα πρέπει επιτέλους να πέσει άπλετο φως σε αυτή την υπόθεση που άλλα λέει ο σύζυγος, άλλα λέει η προφυλακιστήσα κυρία Πισπυρίκου. Επιτέλους η κοινή γνώμη, επιτέλους η ελληνική κοινωνία θα πρέπει να διαπιστώσει. Εάν αυτό το ζευγάρι ξέρει ή δεν ξέρει. Αυτή λοιπόν θα είναι η δική μας νομική υποστήριξη για τους συγγενείς. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε.